Πετροπόλεμος ανάμεσα σε μεταλλορύχους και κατοίκους που μαζί με αντιεξουσιαστές αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού. Οι δύο πλευρές έχουν ανέβει σε αντικρινά υψώματα με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στη μέση να προσπαθούν να τους αποθήσουν. Κάποιοι από τους αντιδρώντες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπα, εκτοξεύουν φωτοβολίδες και ρίχνουν πέτρες με σφεντόνους προς τους εργαζόμενους στα μεταλλεία. Δύο μεταλλορύχοι τραυματίζονται. Πριν προλάβει η αστυνομία να επέμβει, οι δύο πλευρές πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν μάχες σώμα με σώμα. Αυτό που δεχτήκαμε σήμερα είναι αυτό εδώ το πράγμα. Και όποιος θέλει ας έρθει εδώ μπροστά μου να με αμφισβητήσει. Με σφεντόνα κυνηγητική, με παραλλαγή, με πέρκινγκ, λες και βρισκόμασταν στο Σαράγεβο, δεχόμασταν τέτοια μπουλόνια. Οι αστυνομικές δυνάμεις καταφέρνουν να αποθήσουν για λίγο τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά ακολουθεί νέα ένταση στο χωριό Μεγάλη Παναγιά. Κάτοικοι και αντιεξουσιαστές έρχονται ξανά αντιμέτωποι με μεταλλορύχους που προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται οι συνάδελφοί τους. Σκότωνα τον άνθρωπο. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί, για να εκτονώσουν την ένταση, προχωρούν σε χρήση χημικών. Τα πνεύματα ηρεμούν προς στιγμήν, αλλά οι δύο πλευρές παραμένουν αντιμέτωποι η μία με την άλλη σε απόσταση 100 μέτρων με τις αστυνομικές δυνάμεις ανάμεσά τους. Τα επεισόδια συνεχίζονται όταν αντιεξουσιαστές με καλυμμένα τα πρόσωπα αρχίζουν να εκτοξεύουν εκρηκτικές βόμβες Μολότοφ προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με χρήση χημικών και αποθούν τους συγκεντρωμένους προς το χωριό. Κάντε χρήση κατακτητρίσεις σας. Ο χώρος θυμίζει πεδίο μάχης από τις φωτιές και τα καπνογόνα. Οι μεταλλορύχοι υποστηρίζουν πως δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από κουκουλοφόρους που τους περίμεναν νωρίς το πρωί έτοιμοι για μάχη στο δρόμο που οδηγεί στο εργοτάξιο των Σκουριών, όπου εδώ και ημέρες είχαν προαναγγείλει ότι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα. Κανείς κάτοικος δεν έχει μολότοφ μαζί του και κροτίδες και όλα αυτά. Δεχτήκαμε επίθεση από αυτούς τους εργαζομένους, από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να μην μπορέσουμε να κάνουμε την ελληνική μας διαμαρτυρία. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Ιγκλέζη, που συμμετείχε στη συγκέντρωση κατά της εξόρυξης, καταγγέλνει την αστυνομία ότι επιτέθηκε στους κατοίκους μαζί με τους μεταλλορύχους. Δεν κάνανε καμία προσπάθεια να τους σταματήσουν. Μάλιστα, στράφηκαν μαζί μεταλλορύχοι και ΜΑΤ απέναντι στους διαδηλωτές και τους ρίξαν και τα κρυγόνα. Σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους. Μέτωπο μεταλλορύχων και ΜΑΤ, δηλαδή ενάντια των διαδηλωτών. Ενάντια των διαδηλωτών. Μάλιστα. Γι' αυτό έχει ευθύνη η ελληνική αστυνομία. Δύο μάχοι στις Σκουριές εμπόλεμη ζώνη η περιοχή για την εξόρυξη χρυσού. Εργαζόμενοι των μεταλλείων κατέβηκαν σε διαμαρτυρία επειδή οι εργασίες τους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, παρά τη διαβεβαίωση του αρμόδιου Υπουργού και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έδωσαν πράσινο φως για συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ξαφνικά οι μεταλλορύχοι δέχτηκαν καταιγισμό από πέτρες, ξύλα και φωτοβολίδες από ομάδα κουκουλοφόρων που ξεπρόβαλε μέσα από το βουνό. Αυτό που δεχτήκαμε σήμερα είναι αυτό εδώ το πράγμα. Και όποιος θέλει ας έρθει εδώ μπροστά μου να με αμφισβητήσει. Με σφεντόνα κυνηγητική, με παραλλαγή, με πέρκινγκ, λες και βρισκόμασταν στο Σαράγεβο, δεχόμασταν τέτοια μπουλόνια. Οι μεταλλορύχοι καταγγέλνουν εμπαιγμό από τους αρμόδιους υπουργούς που δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους, με αποτέλεσμα να είναι αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας. Την ίδια ώρα είχε προγραμματιστεί διαδήλωση κατοίκων που αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού και μία ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έκανε την καταδρομική επίθεση. Από το λόφο ακόμη και με σφενδόνες τους έριχναν πέτρες. Νωρίς το πρωί δεν υπήρχε στο σημείο ισχυρή αστυνομική δύναμη και έτσι οι δύο πλευρές ήρθαν και στα χέρια. Άντρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να τους απομακρύνουν και στη συνέχεια και ρήψη χημικών για να διαλύσει τους κουκουλοφόρους που επιτέθηκαν σε ομάδα εργαζομένων και μέσα στο χωριό Μεγάλη Παναγιά.
Τουλάχιστον δύο μεταλλορύχοι τραυματίστηκαν, ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητά τους. Ανεβήκαμε να κάνουμε μια διαδήλωση ειρηνική και μας περίμεναν εδώ αντιεξουσιαστές, αναρχικοί. Η κυρία βουλευτής ήταν μαζί τους με τις κουκούλες. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Εγκλέζη, που ήταν παρούσα στις διαδηλώσεις των κατοίκων ενάντια στους μεταλλορύχους, έριξε την ευθύνη στην αστυνομία και την κυβέρνηση. Τα ΜΑΤ όχι μόνο επέτρεψαν στους μεταλλορύχους που είχαν προφανείς άγριες διαθέσεις να φτάσουν στο σημείο της συγκέντρωσης των κατοίκων, αλλά συνασπίστηκαν μαζί τους. Η αστυνομία επιτέθηκε εναντίον των κατοίκων μαζί με τους μεταλλορύχους της Eldorado Gold. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση δεν στρέφεται μόνο εναντίον των κατοίκων της Χαλκιδικής και του κινήματος εναντίον της ολέθριας εξόρυξης. Εκθέτει την ίδια την κυβέρνηση. Ποιος ελέγχει την αστυνομία, η κυβέρνηση ή η Eldorado Gold? Ο κόσμος εδώ είναι απογοητευμένος. Δεν περίμενε ότι θα του ρίχνουν χημικά όταν διαδηλώνει και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στη Μεγάλη Παναγιά, κατά τη διάρκεια της αντισυγκέντρωσης των κατοίκων που θέλουν να κλείσουν τα μεταλλεία και να σταματήσει η επένδυση, κουκουλοφόροι που συμμετείχαν σε αυτή την αντισυγκέντρωση πέταξαν βόμβες Μολότοφ προς τους αστυνομικούς. Κουκουλοφόροι πετούν με σφεντόνες, βίδες και πέτρες προς τους εργαζόμενους των μεταλλείων χρυσού στις Κουριές. Η περιοχή από το δρόμο της Μεγάλης Παναγιάς μέχρι το Χονδρό Δέντρο έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Από τη μία πλευρά οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για την εξόρυξη χρυσού ζητώντας το κλείσιμο των μεταλλείων και από την άλλη οι εργαζόμενοι. Τα αίματα άναψαν όταν κρανιοφόροι, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία, άρχισαν να πετούν πέτρες και άλλα αντικείμενα. Έχουμε μάθει στον πολιτισμό, αλλά εάν χρειαστεί να αντιδράσουμε και δυναμικά, θα μας βγουν μπροστά τους. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Εκεί συγκεντρωμένοι άνθρωποι με κουκούλι και με κράνη, μας ρίξαν πέτρες, μας ρίξαν μπουλόνια, είχαν σετώνες μαζί τους, είχαν κάτι σαν κροκίδες, σαν πυροτεχνήματα. Χτύπησαν τρεις συνάδελφοί μου, μας πάσαν τέσσερα αυτοκίνητα. Κάντε χρήστη κατά την κρίση σας. Κλείστε τους εκεί. Οι κάτοικοι καταγγέλουν πως δέχτηκαν επίθεση από τους εργαζόμενους στα μεταλλεία, οι οποίοι προσπάθησαν να τους απομακρύνουν από την περιοχή. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Εγκλέζη. Οι μεταλλορύχοι διέσπασαν τον μπλόκο της αστυνομίας και άρχισαν να πετούν ξύλα και πέτρες προς τους διαδηλωτές, ενώ η αστυνομία έριχνε δακρυγόνα. Ήταν παρατεταγμένες 7 κλούβες εκεί και δεν μπόρεσαν να σταματήσουν 300 μεταλλορύχους. Είναι ντροπή μιας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να είναι μαζί με κουκουλοφόρους. Είναι ντροπή της. Εκ μέρους των εργαζομένων, ζητώ την παρέτηση της βουλευτού. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία χρυσού, οι κουκουλοφόροι που προκάλεσαν τα επεισόδια δεν έχουν σχέση με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά είναι μεταφερόμενοι προκειμένου να δημιουργούν ένταση και να εκφοβήσουν τους 3.000 εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.